Η πύλη της θρόμβωσης ανοίγει. Είναι το Gate of Thrombs Live, μια ειδική τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης γύρω από τη θρόμβωση, η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης της Leo Pharma Ελλάς. Θρόμβωση ονομάζουμε όταν ακριβώς δημιουργείται στα αγγεία του σώματος, είτε αρτηρίες είτε φλέβες, ένας θρόμβος ο οποίος διακόπτει τη ροή του αίματος. Το έμφραγμα είναι μια θρόμβωση, το εγκεφαλικό είναι μια θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή είναι μια θρόμβωση, διότι πολλά είδη θρομβώσεων μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρα. Άρα ένα κομμάτι είναι η αντιμετώπιση της οξείας κατάστασης, αλλά ένα άλλο πιο σημαντικό είναι να προλάβουμε τη δημιουργία του θρόμβου, κάνοντας ό,τι μπορούμε τόσο σε επίπεδο τρόπου ζωής, όσο και επίπεδο φαρμακευτικής αγωγής για να μην συμβεί αυτό. Σε ποιες κατηγορίες ασθενών εμφανίζεται και σε ποιες ηλικίες? Μπορεί να σε εμφανιστεί σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις ηλικίες. Αλλά φυσικά υψηλότερου κινδύνου είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι καπνιστές, αν μιλάμε τουλάχιστον για την αρτηριακή θρόμβωση, αυτοί που έχουν υπέρταση, δυσλιπιδεμία, είναι άνθρωποι που έχουν καρκίνο ή που έχουν... είναι μετά από ένα τραύμα ή ένα χειρουργείο, εάν μιλάμε για τη φλεβοθρόμβωση. Αυτό είναι κάτι που εξατομικεύεται από τον γιατρό που τον παρακολουθεί για οποιοδήποτε νόσημα, τι κίνδυνο έχει και αν πρέπει να πάρει αγωγή ή όχι, διότι αυτό, όπως έχουμε πει, είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Κύριε Τσουκαλά, πώς κρίνετε την πρωτοβουλία της Leo Pharma για την ανοιχτή συμβουλευτική αυτή γραμμή? Καταρχήν είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία, διότι θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση μιας σημαντικής επιπλοκής. Σημαντικής με την έννοια ότι η θρόμβος είναι μια ιατρική κατάσταση η οποία μπορεί να περιπλέξει διάφορα νοσήματα για την υγεία ενός ανθρώπου και ενός ασθενή. Ειδικότερα στους ογκολογικούς ασθενείς αποτελεί η θρόμβος τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις στη θεραπεία που κάνουμε για τον καρκίνο και βεβαίως δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία στους ασθενείς και στους συνοδούς τους και μπορεί αρκετές φορές να μην γίνει σωστή η διάγνωση. Η γραμμή αυτή λοιπόν θα βοηθήσει, θα δώσει ένα βήμα στους ασθενείς να μεταφέρουν το πρόβλημά τους, το σύμπτωμα που έχουν και να ζητήσουν έγκαιρα, πιθανόν πριν από το επόμενο ραντεβού που έχουμε τον ογκολόγο τους, μία συμβουλή και μία εκτίμηση του συμπτώματος αυτού και αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση αυτής της επιπλοκής. Υπάρχει μία σχέση αυξημένων ποσοστών εμφάνισης θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο για διάφορους λόγους και αυτή η γραμμή λοιπόν, παρότι δεν αναφέρεται κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς, στην ογκολογία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ασθενείς μας και για τους γιατρούς. Σε ποια στάδια του καρκίνου μπορεί ένας ογκολογικός ασθενής να εμφανίσει θρόμβωση? Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Η θρόμβωση μπορεί να είναι και το πρώτο σύμπτωμα, το πρόδρομο σύμπτωμα από ένα καρκίνο. Μπορεί κάποιος ασθενής να εμφανίσει θρόμβωση και ψάχνοντας να βρούμε γιατί εμφάνισε θρόμβωση, να βρούμε τον καρκίνο. Επίσης, μπορεί να εμφανίσει θρόμβωση κατά τη διάρκεια πριν το χειρουργείο ή μετά το χειρουργείο. Πολύ σημαντική είναι η περίοδος όταν κάνουμε χημειοθεραπείες ή οποιαδήποτε άλλη συστηματική θεραπεία. Αλλά βέβαια, ακόμα και όταν πλέον δεν έχουμε κάτι να κάνουμε θεραπευτικά και ο ασθενής δεν μπορεί να είναι περιπατητικός, είναι αρκετές ώρες στο κρεβάτι, αυτό επίσης αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης του καρκίνου. Συνεπώς, σε όλα τα στάδια, σαφώς υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση εμφάνισης στα πιο προχωρημένα στάδια και βεβαίως σε κάποιους συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως είναι το παγκρέατος, που είναι πιο συχνή η εμφάνιση της θρόμβωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Μπορεί μια επέμβαση κατά του καρκίνου να πετύχει και να καταλήξει ο ασθενής από τη θρόμβωση? Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δυστυχώς, η θρόμβωση είναι μια επιπλοκή, μια παγίδα, ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μπορεί πραγματικά να καταστρέψει κάτι το οποίο θα πετύχουμε με το χειρουργείο ή με κάποια συστηματική θεραπεία είτε με την ανοσοθεραπεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτον να εκπαιδεύουμε τους ασθενείς μας αλλά και το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό στην έγκαιρη διάγνωση της θρόμβωσης και την κατάλληλη θεραπεία. Αλλά ακόμα πιο σημαντικά θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι ασθενείς μας και οι συνοδοί τους στην έγκαιρη αναγνώριση αυτής της επιπλοκής, η οποία αν αναγνωριστεί έγκαιρα μπορεί μετά να αντιμετωπιστεί και σαφώς να ακολουθήσει μια πορεία θεραπείας και όχι να αποτελέσει την αιτία θανάτου ενός ασθενή ο οποίος είχε ένα καρκίνο και ο οποίος μπήκε υπό έλεγχο ή ακόμα και θεραπεύτη. Κύριε Μπίρμπα,
πώς μπορεί να συμβάλλει η φυσικοθεραπεία στην αποφυγή της θρόμβωσης? Κοιτάξτε, η φυσικοθεραπεία απευθύνεται σε ασθενείς μετά από επέμβαση, μετά από μακροχρόνια κατάκληση, μετά από ακινησία. Αυτό που χρειάζεται ένας τέτοιος ασθενής είναι κινητοποίηση. Η κινητοποίηση είναι αυτή που θα τον κάνει και θα τον βοηθήσει στο να φύγει από αυτή την περίοδο, από αυτή τη φάση κινδύνου της θρόμβωσης. Και αυτή την κινητοποίηση την αναλαμβάνουμε εμείς οι φυσιοθεραπευτές. Εκτός από τη θεραπεία που κάνετε στο θεραπευτήριό σας, υπάρχουν και κάποιες συμβουλές που δίνετε επιπλέον στους ασθενείς στη συνέχεια? Υπάρχουν συμβουλές, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ένας ασθενής, τι θα πρέπει να προσέξει όσον αφορά τη βάδισή του, οδηγίες για το πότε θα πρέπει να φοράει τις κάλτσες του, τις αντιθρομβωτικές και πότε όχι. Όλα αυτά τον βοηθάνε στο να αποφύγει τον κίνδυνο της θρόμβωσης. I'm happy to be here and to open this event to launch our Get Off Thromb Live, which is a specific hotline and a specific portal to help patients, caregivers, or everyone having questions about thrombosis, and at the end to help to prevent any pulmonary embolisms. And you know the burden of it, you know that it could lead to death. So our purpose is to help patients to ask the right questions. We've got well-trained nurses over the phone to answer the questions, and the support of many different scientific and medical societies in Greece to help us to give the right answers to the patients. As a company, Lo Pharma, we are very, very proud not only to provide the best product to the patients and the doctors, but also to provide the patients with the right tool to better understand their disease, to find the best solutions, and at the end also to address the patients earlier to the doctors so that they can be taken in charge earlier in their disease and avoid any complication. So again, we are very proud as a company to help the patients in Greece. Κυρία Μπίκα, τι παρέχει αυτή η συμβουλευτική γραμμή? Η συμβουλευτική αυτή γραμμή, όπως το λέτε και μόνος σας, ευελπιστούμε να παρέχει συμβουλές στους ασθενείς ή σε οποιοδήποτε φροντιστές ή οποιοδήποτε θα ενδιαφερθεί να μάθει κάτι παραπάνω για τη θρόμβωση. Και ο λόγος που γίνεται είναι για να είναι λίγο πιο, ας το πούμε, κομμένες και ραμμένες στις ερωτήσεις του κάθε ενός από εμάς. Αυτός είναι ο λόγος, και ο δεύτερος λόγος είναι να μπορεί η γραμμή αυτή πιο άνετα να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στην κατάλληλη ειδικότητα για να μπορέσουν να έχουν την φροντίδα που τους χρειάζεται. Είναι δωρεάν αυτή η τηλεφωνική γραμμή? Είναι μια προσφορά, μια κοινωνική προσφορά της εταιρείας ΛΕΟ Ελλάδας στην κοινωνία των Ελλήνων ασθενών, είναι δωρεάν δηλαδή. Και ποιες ώρες λειτουργεί? Θα λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 10 η ώρα το πρωί έως 8 η ώρα το βράδυ.